σε τέτοιες κρίσιμες φάσεις του Κυπριακού. Μεταβήκαμε στη Γενέβη με στόχο να προτάξουμε το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων, καθώς επίσης και το εδαφικό. Είναι σημαντικό ότι ξεκίνησε ένας διάλογος για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Πρώτη φορά ξεκινά ένας τέτοιος διάλογος. Θεωρούμε είναι μια σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη όσα λέχθηκαν στη Γενέβη. Συνεχίζεται η προσπάθεια στο Mont Pelerin και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής να είναι και μετά την λύση του Κυπριακού. Των πολιτικών κομμάτων στο σύνολο τους, στη βάση των διαχρονικών θέσεων που διατυπώνει. Δεν περιμέναμε εμείς κάτι διαφορετικό και ειλικρινά διαρωτούμε αν υπάρχει κάποιος ο οποίος περίμενε κάτι διαφορετικό στην έναρξη των συζητήσεων για τα ζητήματα της ασφάλειας. Αυτοί που λένε ότι η Τουρκία σήμερα είναι έτοιμη να κάνει βήματα ενδεχομένως, κύριε Κυπριανού, στο Κυπριακό. Και προφανώς θα φαινόταν σε αυτό το καυτό κεφάλαιο. Αυτό θα φανεί, αλλά λέω το εξής. Κύριος Ερντογάν διαχρονικά, αλλά και άλλοι Τουρκοί αξιωματούχοι, ετώνησαν ότι δεν συζητούν καν τα ζητήματα των εγγύσεων. Ο κύριος Ερντογάν προχτές στη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή, η οποία είχε πρόνοιες και αναφορές απαράδεκτες, είπε και κάτι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Μίλησε για παραμονή στρατευμάτων αναφερόμενο στην ΕΛΔΙΚ και στην ΤΟΥΡΔΙΚ και είπε και το εξής, ότι εάν η Ελλάδα επιμένει στην αποχώρηση των στρατευμάτων,
τότε να αποχωρήσουν και τα ελληνικά στρατεύματα, θα αποχωρήσουν και εμείς. Δεν σας ακούστηκε ηρωνικό εσάς αυτό? Όχι, καλά. Μιλάμε για πολύ λιγότερα στρατεύματα. Ουδέποτε και γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η Ελλάδα δεν θέλει να έχει στρατεύματα εδώ. Ναι. Η παράκλησή μου, η θερμή, άφησε να τοποθετηθώ ολοκληρωμένα για να ακούσει ο κόσμος ολοκληρωμένα τι έχω να πω. Δεν επιχειρώ να σας θυμώσω. Ουδέποτε. Μα δεν είπα ότι θέλει να με θυμώσει. Απλώς ο κόσμος θα τα ακούσει πιο καλά αν τα ακούσει συνολικά. Ουδέποτε ο κύριος Ερντογάν είχε τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο ξανά για αυτά τα ζητήματα. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Ερντογάν και παραλαμβάνω, θεωρώ ότι αυτές οι αναφορές μπορεί να μην είναι κάτι το σημαντικό. Θα φανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν αυτά τα οποία λέει ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή είναι γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες περαιτέρω συγκλήσεις και στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης. Έχουμε διαφορετικές απόψεις. Τα πολιτικά κόμματα μεταξύ μας για το κατά πόσον αυτές συνιστούν πρόοδων ή απαράδεκτες υποχωρήσεις, όπως λένε κάποια πολιτικά κόμματα. Θέλω να σταθώ σε τρία ζητήματα τα οποία έχετε θέσει. Ήταν πενταμερής ή ήταν διεθνής διάσκεψη? Κατά τη δική μας την άποψη, δεν ήταν διεθνής διάσκεψη όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είχαμε δώσει μια διαφορετική πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πήρε γνωμοδοτήσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, με τις οποίες του έλεγαν ότι η απόφαση του να πάει σε αυτήν τη συνάντηση δεν προκαλούσε τα οποιαδήποτε προβλήματα από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το κάθε τι κρίνεται από τα αποτελέσματα. Ναι. Ήρθαμε πίσω. Πήγαμε στη Γενέβη και ήρθαμε πίσω. Υπάρχει κάποιος που λέει ότι έχει αποαναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να υποστηρίξει τεκμηριωμένα ότι αναβαθμίστηκε το ψευδοκράτος? Κανένας απολύτως. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι γεγονός αυτό που είπε ο κ. Χριστοδουλίδης. Ότι πολιτικά κόμματα επέμεναν ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και να προχωρήσουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Είναι το λιγότερο λοιπόν ατυχές τώρα να λένε, μα ξέρετε, δεν είμαστε σε ακτίνα συμφωνίας στα άλλα ζητήματα. Γιατί πήγαμε, ας πούμε, και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να συζητήσουμε τα ζητήματα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα κρύψω ότι εμείς περιμέναμε κάτι περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από την κυρία Μογκερίνη και τον κύριο Γιούνκερ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δομές ασφάλειας και δεν νοείται χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017 να απαιτεί κάποια τρίτη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να την εγγυηθεί. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη λοιπόν η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θεωρώ ότι μπορούσαν να είχαν καλύτερες τοποθετήσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, θα ξεκινήσω με μια κουβέντα που είπε τώρα ο κύριος Κυπριανού. Είδατε εσείς επιστρέφοντας να απαναγνωρίζετε Κυπριακή Δημοκρατία? Είδατε εσείς να αλλάζει κάτι σε σχέση με το στάτους του ψευδοκράτους? Η Τουρκία το αναγνώριζε, η Τουρκία συνεχίζει να το αναγνωρίζει. Άρα, μήπως κάναμε πάρα πολύ κουβέντα και αναλώσαμε θεά ουσία, αν θέλετε, και ενέργεια σε ζητήματα τα οποία ίσως δεν υπήρχαν καν? Δεν νομίζω ότι τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Περισσότερο θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο του αφηγήματος που προσπαθεί να περάσει η Τουρκία. Ότι είναι κλειπούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι που ισχυρίζονται εδώ και 40 χρόνια. Αυτό όμως. Ήταν παρούσα ότι και δεν ήταν. Όχι, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι δεν είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Και δεν θεωρώ ότι με τη μορφή και τη σύνθεση τη διάσκεψη το έχουμε εξασφαλίσει. Και γι' αυτό εξάλλου και το 22ο συνέδριο του ΑΚΕΛ έλεγε ότι αυτά τα ζητήματα μπορούμε να τα συζητήσουμε σε μια διεθνή διάσκεψη με την παρουσία τη Κυπριακή Δημοκρατία και την παρουσία των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα συμφωνήσω με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς το σημειώνουμε. Σημειώνουμε και τη θετική αναφορά. Δεν ήταν η Κομισιόν από μόνο, ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ναι. Σημειώνουμε στα θετικά το ότι ήταν παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και με το καθεστώς του παρατηρητή, γιατί αυτό λένε τα τελικά συμπεράσματα. Θετική αναφορά του Γενικού Γραμματέα στην Κυπριακή Δημοκρατία, του ΟΗΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά και στα θετικά σημειώνουμε και τη στεναρή στάση που έδειξε η Ελλάδα και ιδιαίτερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έμεινε ατάλευτος σε θέσεις αρχών, μηδέν εγγύσεις, μηδέν στρατεύματα, δεν αποδέχθηκε και δεν έπαιξε τα παιχνίδια του κύριου Άιντε με την Τουρκία, οι οποίοι προσπάθησαν να εντάξουν στις συζητήσεις ένα προπαρασκευασμένο έγγραφο το οποίο είχε ετοιμάσει ο κύριος Άιντε και που προφανώς όλα δείχνουν περιλάμβανε θέσεις τουρκικές ό,τι αφορά τη διατήρηση των εγγυήσεων με μεταβατικές περιόδους και με ασαφή χρονιαγράμματα στο μέλλον.
Και επομένως εμείς χαιρετίζουμε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ευγνωμονούμε την ελληνική κυβέρνηση για αυτήν τη στάση αρχών που δείχνει και που προστάτευσε στην προκειμένη.